Πάμε. Κοίτα. Παναθηναϊκός Άρης. Πριν ξεκινήσει το μάτς, λέει ο Άρης παίζει με Ματίγια, Μπερτόλιο, Τζέγκο. Αυτό είναι το κύκνιο άσμα του Σάσα. Και θα σας εξηγήσω αργότερα γιατί είναι το κύκνιο άσμα του Σάσα. Γιατί ενώ ο Άρης παίζει με αυτούς τους τρεις, υποτίθεται ο Ματίγια όταν παίζει έχει Άρης χαμένα μαρκαρίσματα, έχει πάει στα 40 μέτρα άμυνα και δίνει την κατοχή σε έναν Παναθηναϊκό, ο οποίος με Κουρμπέλη στα πολύ κακά του, ένα Αλεξανδρόπουλο, τον Λευκό Ζέκα και τον Μπουζούκι, ο οποίος είναι μία τρίχα από τις 8.000 τρίχες του δεξιού αρχιδιού του Δωμάζου, με ένα Γιατζιωβάνι υπερτιμολογημένο, υπερτιμημένο, έναν ανύπαρκτο ακτόρ και τον Καρλίτο, μοναδικό σεντερφόρ και έξω τον πώς το λένε το σεντερφόρ τους, το Μακέντα. Μακέντα. Βλέπεις ότι ο Άρης πιθανόν να έχει προβλήματα. Δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Άρης με ένα Ζουμπά τερματοφύλακα στο 1.79. Ο Ματίγια άλλαξε με τον Τζέκο δύο φορές πλευρές για να βοηθήσουν τον Κανέα εκεί που ήταν το πρόβλημα του Άρη στο αμυντικό κομμάτι, και ο Γκάμα που δεν μάρκερνε στο πρώτο ημίχρονο, και ο Άρης κάλυψε το πρόβλημά του στην αριστερή πλευρά με τον Κανέα που είχε προβλήματα στα μαρκαρίσματα, με πολύ καλές τοποθετήσεις και μετατόπιση του κέντρου του, δηλαδή ο Ματία και ο Τζέκο γέρνανε προς τον Κανέα. Ο Σάκητς πήγε πάρα πολύ καλά για άλλο ακόμα παιχνίδι και δεν φάνηκε η απουσία του Φετβαζίδη, γιατί ο Ματζίνι πήρε τον πολύ κακό Χουανκάρ και τον άλλαξε τα πετρέλα τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Παραφωνία στον Άριο Λόπες. Εντάξει, βγαίνει από την περιοχή, κάνει ράνι. Έχει μεγάλο πρόβλημα ο Άρης στα φορ. Εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι ο Άρης είχε αλλαγές του Γκαρσία και το Σάσα, και ο Πάο πήγε να βάλει το Σαγκέ και κάτι παιδάκια τύπου Σερπεζί και Κλάιν Μάιν. Δηλαδή έδειξε ότι ο Άρης έχει πιο σοβαρό ρόστερ από τον Παναθηναϊκό του Αλαφούζου. Δηλαδή λες ρε Αλαφούζε, αν είναι δυνατόν να με παίζουν... παρόμοιο μπάτζετ νομίζω. Κοντά με Σάντζες και Χουανκάρ πού θα πας? Πού θα πας με Σάντζες και Χουανκάρ στα μπακ? Ο Αλεξανδρόπουλος είναι για να κόβει. Και ένα παιδί το οποίο είναι 40 κιλά το βάζει να γίνει επιθετικό χαφ και αφήνει τον Κουρμπέλη πίσω. Ο Μπουζούκης ανύπαρκτος και οι αλλαγές του Παναθηναϊκού είναι από το Λύκειο των Αθηνών. Σερμπέζης, 30 κιλά. Ο σκύλος μου που είναι κανείς πούντλ, πιο πολλά κιλά είναι από αυτόν. Δίκαια νίκη του Άρη. Το κύκνιο άσμα του... Το κύκνιο άσμα του... Πες το ναι, του Σάσα είναι... Κάτσε να βάλω, γιατί εδώ 30 βαθμούς Κελσίου, 5 Οκτωβρίου έχουμε. Το κύκνιο άσμα... Κοντίσιον είμαστε. Ναι. Είναι γιατί βάζει το Σάσα, τρίτο χαφ, πολύ καλή αλλαγή στη θέση του Ματζίνι, και πετάει τον Γκαρσία στη μια μεριά, τον Γκάμα απ' την άλλη, και παίζει καθαρό 4-3-3. Εκεί ο Παναθηναϊκός παίρνει τα πάνω του. Δηλαδή είναι η καταλληλότερη στιγμή για να πλασάρει τον Γκάτσε στον Άρη. Λες ο Σάσα δεν είναι στα καλά του, μπακ τον βάζω δεν παίζει, χαφ τον βάζω δεν μαρκάρει. Δηλαδή τι, περιμένεις ο Άρης να κόψει με τον Σάσα και να βγει στην κόντρα ή τέλος πάντων να μην κινδυνεύσει. Με τον Σάσα τα έπαθε όλα αυτά. Μου έκανε εντύπωση για δεύτερη και συνεχόμενη Κυριακή το πολύ καλό κοουτσάρισμα του Μάτζιου. Και με τα Γιάννα που του ήρθε στραβά το παιχνίδι, οι αλλαγές, δηλαδή τρίτο χάφ το Σάσα. Πετάει στον Μπερτόλε που κουράστηκε, στο 60 ο Ματέο Γκαρσία. Πίστευα θα βγάλει τον Λόπες για να βάλει τον Μάνο, τελικά βγάζει τον Γκάμα που κουράστηκε. Και η μαγική αλλαγή είναι εκεί που τα βρήκε σκούρα και πετάει έξω το Ματίγια και βάζει τον Στρούγγεν. Πετάει το Στρούγγεν δεξιμπάτ και βάζει το Σάγκητς δίπλα στο Τζέκο να κόψουν το ρυθμό του Παναθηναϊκού. Ευλογία που είναι διπλοθεσίτης και ο Σάγκητς για τον Άρη. Πολύ μεγάλη ευλογία αυτή. Βέβαια. Αλλά και καθαρό μυαλό του Μάτζιου, ο οποίος πήρε χαρτάκι. Τρώει τον τερματοφύλακα του Άρη, για μένα κακός. Τρώει το center back του Άρη, τον Ντάρκοβιτς, για μένα καλός. Αλλά κοουτσάρει εκπληκτικά. Δεν το περίμενα, δεν του το είχα. Εντάξει. Πάμε για Πάο Κόφι. Πάω κόφι. Κάτσε να δω γαμώ τα χαρτιά μου μέσα, γαμώ το κόρντομπά μου. Εδώ είναι το θρύλος. Πάω κόφι, ορίστε. 3-4-3 βρέξει χιονίσει.
Μιχαηλίδης, Βαρέλα, Ίγνασο. Οι άλλοι έχουν δύο παιχτάρες, τον Αμπί και τον Νέιρα. Σαρτινέρο, γρήγορος για center for. Στάικος, Κόπρος, το βγάζει. Πολύ γρήγορα, το είχαμε πει και εσύ πρώτος. Και βάζει έναν άλλο παίχτη, ένα Στάρτσον, δεν τράβηξε ούτε αυτός. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος πλευροκοπούσε με Γιαννούλη και με Μάτος και πήγε να φορτώσει ένα Τζόλακο ο οποίος είναι ο Πόκο Λόκο του ΠΑΟΚ. Με 3-4-3 και σε ευνηδιασμό και σε ποδόσφαιρο οργάνωσης δεν χωράει ο Τζόλακ. Είναι απουσία ο ΑΚΠΟ σε αυτό το ΠΑΟΚ με τον Τζόλακ. Ο Τζόλακ για να παίξει πρέπει να παίξει 4-4-2 ή 4-2-3-1 και να πλευροκοπήσεις, να παίξει σε μικρό χώρο. Ο Τζόλακ, επειδή παίζει με δύο χάφο ΠΑΟΚ, αναγκάζεται να βγει σε μεγάλο χώρο και χαλάει πάρα πολλές επιθέσεις από τον άξονα. Ένα το κρατούμενο. Δύον. Ελκαντουρί Σβάν. Ο Ελκαντουρί κάνει επικά παιχνίδια, αλλά μέχρι το 60 λεπτό. Ο Πέλκας. Πάρα πολλά τρεξίματα, στο 72 βγαίνει. Από τη στιγμή που βγαίνει ο Πέλκας και βγαίνει και ο Ζίβκοβιτς και μπαίνει ο Εσίτη, έχει πάρει όφι μέτρα για 35 λεπτά. Για 35 λεπτά με τον Έιρα, τον Αμπί, τον Σαντινέρο και τον Μελάντιο, εντάξει, Κοροβέση ανεβαίνει από τη μια μεριά, τον έχει κάνει τον ΠΑΟΚ μουνί στο χώρο του κέντρου. Είναι εδώ κάτι παοξίδες γαυγίζουνε, έχουν χάσει την μπάλα, η τσίρλα τους έχει φτάσει μέχρι τον Αστράγαλο, σφύρα τη λήξη να φύγουμε. Το 3-0 είναι πλασματικό. Δεν υπάρχει 3-0. Είναι πλασματικό. Έρχεται να καλύψει θέματα. Έρχεται να καλύψει την αδυναμία των χαφ. Έρχεται να καλύψει την αδυναμία του center for. Μπαίνει ο άλλος ο πεθαμένος και κάνει δύο γκολ από το πουθενά. Ο Σιντέλσκι. Δηλαδή, αυτό το 3-0 δεν ήταν καλό για τον ΠΑΟΚ. Έπρεπε να γίνει 1-0 με προβλήματα, γιούκα, για να κάνουν και καμιά καλή μεταγραφή τώρα που τελειώνει το έργο. Εντάξει. Και ο Μάτος με το Γιαννούλη, πολύ καλοί στο να ανεβαίνουν. Πίσω είχαν προβλήματα και οι δύο, ειδικά ο Γιαννούλης. Ειδικά ο Γιαννούλης είχε πάρα πολλά προβλήματα. Αν έπαιζε από εκεί ο Ναμπή, δεν το είδε ο προπονητής του Όφη. Αν έπαιζε από εκεί ο Ναμπή, τον Ναμπή τον έβαλε με το Μάτος που είναι πιο καλός. Αν έπαιζε ο Ναμπή από την άλλη μεριά και ο Στάικος με τον κακό, θα του είχε κάνει γκολ. Θα του είχε δημιουργήσει προβλήματα. Δεν το είδε ο προπονητής του Όφη. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Αν τράβαγε ένα πέναλτι υπέρ του Όφη, το έκανε ο Βαρέλα ή ο Μάτος. Εντάξει, παίζεται ο διαιτητής. Σε συνδυασμό με το ακυρωθέν γκολ του Ολυμπιακού, τρεις πόντι επάνω, ΠΑΟΚ δείχνει δυνατός και η ΑΕΚ, ειδικά ο ΠΑΟΚ στο θέμα διαιτησίας μέχρι στιγμής. Γι' αυτό έχει λιμάξει η Νέα Δημοκρατία με τον Αβγενάκη να κάνουν τις εκλογές αλλιώς. Είναι ο ΠΑΟΚ ισχυρός στο κομμάτι διαιτησία. Πάρα πολύ ισχυρός. Η Πάλα συνθήκας δεν θα ακύρωνε τον γκολ του Ολυμπιακού. Πάμε σήμερα και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, άμα δεν κάτσει να χάσει ο αντίπαλος, αυτά θα τραβάει κι αυτός. Τέρμα οι φιλίες. Μπράβο τα Γιάννενα. Τα οποία παίζουν ένα 4-4-2 με 4 οχτάρια. Κάστρο, Σιόντι, Ναουμέτς και Καρτάλι. Κανένας δεν είναι εξτρέμ. Όλοι είναι χαφ. Παίζουν κοντά. Βγαίνει ο Πρίσμαν και ο Σάγιακας, ιδιαίτερα ο Σάγιακας, και παίρνει πλάτος. Αμήνονται 4 με 3. Βρήκε μπελάδες ο Ολυμπιακός στο χώρο του κέντρου. Βρήκε μπελάδες ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο, στο χώρο του κέντρου, έχοντας αυτή κοντά την τετράδα τους στα 18 μέτρα. Μεγάλο προβλήματα. Και από την άλλη μεριά, όταν σου βάζει γκολ και κάθεται πίσω να φύγει στην κόντρα μια ομάδα, εκεί μετράει το δύσκολο πράγμα που έχεις να κάνεις. Τι είναι αυτό το δύσκολο? Πρέπει να έχεις πλευροκόπηση από Ραφίνια Χολέβας. Θα ανέβουν 5 φορές αυτοί, την έκτη θα φτύσουν αίμα. 36 χρόνων ένας, 37 ο άλλος. Δεύτερον, μπάσε με εδώ στο μεγάλο χώρο είναι αργή. Θα πέσουν με δύναμη πάνω τους, θα έχουν προβλήματα. Δημιουργήθηκαν τέτοιες καταστάσεις. Και από εκεί και πέρα, ο Εμβιλά με τον Μπουχαλάκη και τον Καμαρά είναι μια τριάδα. Όταν βλέπεις τέτοιες ομάδες, εντάξει, η τριάδα των χαφ πρέπει να παράξει. Είναι ένας Καμαρά μόνο. Ο Εμβιλά κόβεις μόνο. Ο Μπουχαλάκης απατεώνας, κόβεις μόνο. Σε θέλω και μπροστά να πηδήξεις κεφαλιά. Γίναν 17 κόρνερ. Μπουχαλάκης ένα 90 από τα χαφ δεν πήρε ούτε μια κεφαλιά. Μετά, ο Βαλμποένα, επειδή ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να παράξει, άφησε την περιοχή της αριστερής πτέρυγας και ήρθε να δημιουργήσει. Και να πάρει πλάτος ο Χολέμπας 70 μέτρα. Αυτά μόνο ο Τζιμίκας μπορούσε να τα κάνει. Αυτά μόνο ο Γιαννούλης μπορεί να τα κάνει. Δεν μπορεί να τα κάνει ο Χολέμπας. Και εκεί πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, που μπαίνει μέσα ο Φορτούνης, δεν τον προσέχουνε, κάνει δύο ασίστη, σοφαρίζουν, εξαφανίζεται μετά ο Φορτούνης και μετά παίζει ο Ολυμπιακός ένα 4-4-2, box to box, και ο Πας Γιάννενα 4-4-2, box to box,
όσα βάλω και όσα φάω. Έγινε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Εκπληκτικό παιχνίδι με δύο φορ ψηλά στο φόρτωμα Ολυμπιακός. Εκεί πήγε να το πάρει και θα το έπαιρνε παραλίγο. Με ένα φορτούνι ανύπαρκτο από τη μια μεριά και ένα Βαλμποενά να οργανώνει και να βγαίνει εξτρέμ. Δηλαδή αύριο θα γράψει το φως ο Ολυμπιακός με το φορτούνι ασίστ. Δεν έτσι όμως. Έχασε και μαρκαρίσματα, βγήκε και ο Γκρισμάν από εκεί. Τον ίδιο προπονητή σου πας για ένα, του λέει από εκεί θα πας γιατί ο Φορτούνης δεν μαρκάρει. Έγιναν φάσεις και από το Μπουχαλάκι που δεν μαρκάρει και από το Φορτούνη που δεν μαρκάρει. Βγήκε ο Πας Γιάννενα με 3-4 άτομα σε αντεπιθέσεις και παίξε και μεγάλη μπάλα. Μεγάλη μπάλα θα δούμε από τον Πας Γιάννενα. Εντάξει, αυτά με τον Ολυμπιακό. Και ο Ραντζέλοβιτς σήμερα το χρειαζόταν στο ένας μέναν, στην Μπούκια κτλ. Δεν τον είχε. Ο Βαλμποένα προσπαθούσε να οργανώσει, άρα δεν μπόρεσε να πλευροκοπήσει ο Ολυμπιακός στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Πήγε να το κάνει στο 4-4-2, ατύχησε με την επιλογή του Φορτούνη να τον περάσει στα εξτρέμ. Καλύτερα στα χαβ να τον έβαζε μαζί με τον Χαμάρα και να έβγαζε τον Μπουχαλάκι και να έβαζε ένα άλλο εξτρέμ εκεί πέρα ποιον έχει, παρά αυτό το σκηνικό που έγινε να πούμε. Αυτά, μάγκες, καλή εβδομάδα.